Το λόγο τώρα έχει ο Θανάσης Χειμωνάς. Δεν είπε πολλά στην αρχή. Είναι ο πολύ γνωστός συγγραφέας. Νέος με ένα βαρύ όνομα, με πολλά βιβλία, διηγήματα και μυθιστορήματα. Είναι ένας ενεργός πολίτης, θα το βάζα και πιο πάνω, εγώ που τον παρακολουθώ και στις άλλες του δράσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Και ο λόγος του και η εισαγωγή του στο βιβλίο πιστεύω θα μας είναι χρήσιμη. Θανάση. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας διηγηθώ την ιστορία του ξεγελώντας το θάνατο. Δεν θα σας πω τι συμβαίνει από την αρχή ως το τέλος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν θέλω να σας δώσω spoiler, θέλω να ζήσετε τη χαρά να διαβάσετε αυτό το βιβλίο όπως νέσα και εγώ. Είμαι εναντίον των παρουσιάσεων που αποκαλύπτουν όλη την ιστορία στους αναγνώστες. Αλλά κυρίως επειδή το ξεγελώντας το θάνατο δεν είναι ένα μυθιστόρημα, δεν είναι ένα παραμύθι, δεν είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας. Είναι μια πραγματική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός γενναίου και πολύ δυνατού ανθρώπου. Είναι ενός ανθρώπου που μέσα σε 15 χρόνια, γιατί αυτό είναι περίπου το διάστημα που, για το οποίο μιλάει το βιβλίο, ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 90 και φτάνει λίγο μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ενός ανθρώπου λοιπόν που μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια ζουν ολόκληρες οικογένειες, έζησε πράγματα που ζουν ολόκληρες οικογένειες μέσα σε γενιές ολόκληρες. Ενός ανθρώπου που μπορούσε τη μία μέρα να κερδίσει το λότο και την άλλη μέρα να μάθει ότι έχει 90% πιθανότητες να πεθάνει. Και μιλάω κυριολεκτικά, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω. Θα ήθελα ωστόσο να σας δώσω την αρχή της ιστορίας για να σας βάλω λίγο στο πνεύμα όσοι από σας δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, το οποίο ξεκινάει διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Άμα διαβάσεις τις πρώτες γραμμές και δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, θα πίστευες ότι είναι κάτι σαν το σώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν. Είναι η ιστορία ενός κομάντο 20 ετών του Γιώργου, ο οποίος βρίσκεται σαν στρατόπεδο, υπάρχει μια αναταραχή, υπάρχει μια κινητικότητα, όλοι φοβούνται τα χειρότερα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, σε μια εποχή που τα σύνορα άλλαζαν, σε μια εποχή πολύ άγρια, που εκείνη τη στιγμή φοβούνται ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια ξένη εισβολή. Οι εξωματικοί λοιπόν μαζεύουν τους καταδρομείς κάπου όλους μαζί και τελικά τους ανακοινώνουν ότι όλο αυτό συμβαίνει επειδή ένας λοχίας έπαθε ανακοπή ξαφνικά και πέθανε. Αυτή είναι η πρώτη επαφή του ήρωα με το θάνατο. Είναι το πρώτο σοκ που παθαίνει όταν καταλαβαίνει. Ίσως είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιεί ότι δεν είμαστε αθάνατοι, ότι το χειρότερο μπορεί να συμβεί ανά πάση στιγμή. Κάτι που καταλαβαίνει ο ίδιος λίγες μέρες αργότερα, λίγες σελίδες αργότερα στο βιβλίο, όταν χωρίς να πιστεύει ότι, ξέρετε, συχνά έτσι δυστυχώς ξεκινάει, ένας εξωματικός προσέχει ένα εξόγκωμα στο λαιμό του, του λέει πήγαινε να κοιτάξεις τον γιατρό να δεις τι είναι, ο Γιώργος δεν πολύ θέλει γενικά, είναι ασυμβίβαστος άνθρωπος, δεν πολύ θέλει να χάνει χρόνο, να μπαίνει στα νοσοκομεία, δεν τα πολύ γουστάρει όλα αυτά, αυτό θα το ανακαλύψετε και μέσα στο βιβλίο. Πηγαίνοντας λοιπόν, στην αρχή φαίνεται, πιστεύουν ότι είναι κάτι απλό, κάποιο πρόβλημα με τα δόντια, αλλά μετά από ένα διάστημα ανακαλύπτει, το ανακοινώνουν ότι πάσχει από καρκίνο. Εκεί λοιπόν ξεκινάει μια συναρπαστική ιστορία, μια ιστορία πάλης δίψας για ζωή, μια ιστορία, μια μάχη για επιβίωση. Ο Γιώργος καταφέρνει να κερδίσει με τη βοήθεια των φίλων του, με τη βοήθεια της οικογένειάς του, με την δική του ισχυρή θέληση, χρησιμοποιώντας για μένα ουσιαστικά ως όπλο την άρνηση. Ο ίδιος βέβαια μιλάει για άγνοια κινδύνου, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση άρνησης. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι έχει 90% πιθανότητες να πεθάνει, γιατί αυτό του λένε κάποια στιγμή οι γιατροί. Ίσως εναντιώνεται και στο άδικο, γιατί τι είναι πιο άδικο για έναν 20χρονο αθλητή, πυγμάχο, καταδρομέα, ο οποίος ξαφνικά μαθαίνει ότι είναι πολύ πιθανό σε λίγες μέρες να μην ζει πια. Εδώ όμως θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Λουκάς στο ξεκίνημα. Το βιβλίο αυτό δεν είναι τουλάχιστον μόνο η ιστορία ενός ανθρώπου που πάσχει από καρκίνο, ενός αρρώστου ο οποίος μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Είναι η ιστορία, είναι η ζωή ολόκληρη ενός ανθρώπου. Είναι μια ζωή γεμάτη ένταση, γεμάτη σκαμπανεβάσματα, γεμάτη ελπίδες, γεμάτη όνειρα, γεμάτη επιτυχίες και αποτυχίες.
ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον έρωτα, έχει δίπλα του φίλους, αλλά έχει και λυκοφιλίες. Ένας άνθρωπος που θα αγαπηθεί, αλλά την ίδια στιγμή θα προδοθεί. Βλέπουμε τη σχέση του με την οικογένεια, την παράξενη σχέση του με την θρησκεία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν παίκτη, έναν άνθρωπο που έπαιξε και άλλες φορές κέρδισε, άλλες φορές έχασε, αλλά στο τέλος, τον τελικό πόλεμο τον κέρδισε και βγήκε νικητής. Βλέπουμε επίσης και την αιμονή του με ένα γυναικείο όνομα, καθώς όλες οι κοπέλες που εμφανίζονται έχουν πάνω κάτω το ίδιο όνομα, το ίδιο μικρό όνομα. Πέρα όμως από όλα αυτά, είναι και η ιστορία ίσως μιας χώρας. Στο background, ας πούμε, πώς να το πω, στο φόντο της ζωής του Γιώργου, βλέπουμε την ιστορία της Ελλάδας, βλέπουμε το 90, μια τελείως διαφορετική εποχή από αυτήν που ζούμε σήμερα, αρχές δεκαετίας του 90, όταν άρχισε εκείνη η εκπληκτική ευμάρεια που εξελίχθηκε σε φούσκα. Βλέπουμε τα χρήματα να έρχονται από παντού, βλέπουμε βραδιές στα μπουζού και κάτι ήταν πολύ χαρακτηριστικό τη δεκαετία του 90. Μετά όμως βλέπουμε και το χρηματιστήριο, βλέπουμε την κρίση, βλέπουμε την ανεργία, βλέπουμε τα μαγαζιά που κλείνουν. Και συνάμα βλέπουμε και παγκόσμιες εξελίξεις. Ένα εμβληματικό γεγονός στην αρχή της ιστορίας είναι ο πόλεμος στο Ιράκ. Ο Γιώργος ταξιδεύει στην Αμερική και περνάει εξονυχιστικούς ελέγχους γιατί έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράκ και φοβούνται τρομοκρατικά χτυπήματα. Όπως επίσης και 10 χρόνια αργότερα, και είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί προχθές ήταν η επέτειος, ο Γιώργος είναι έτοιμος να ταξιδέψει παραμονές 11 Σεπτεμβρίου και η πτήση του ακυρώνεται γιατί γίνεται η επίθεση στους δίδυμους πύργους. Υπάρχουν δύο πόλεις οι οποίες πρωταγωνιστούν σε αυτή την ιστορία. Είναι η Θεσσαλονίκη, η γενέτειρα και αγαπημένη πόλη του Γιώργου, και είναι η Βοστόνη, μια πολύ όμορφη πόλη, από όσο μου πει, εγώ δυστυχώς δεν είχα την τύχη να πάω, η οποία είναι ένα παράξενο, ένα αλόκοτο ταξίδι για τον Γιώργο, γιατί φυσικά δεν είναι ένα ταξίδι αναψυχής, είναι ένα ταξίδι ζωής και επιβίωσης. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, είναι ότι ο Γιώργος καταφέρει να γράψει 560 σελίδες με επίκεντρο, γιατί αυτό παρόλα αυτά είναι το βασικό θέμα της ιστορίας αυτής, μια από τις χειρότερες αρρώσεις που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ποτέ μελοδραματικός, δεν προσπαθεί ποτέ να κάνει τον αναγνώστη να τον λυπηθεί. Καταφέρει να του γεννά τα συναισθήματα που πρέπει, αλλά αυτό το καταφέρνει με μια γλώσσα απλή, σχεδόν παιδική, γιατί γνωρίζοντας τον Γιώργο, εντάξει, έναν καφέ ή πια μαζί χθες, αλλά θεωρώ τον ξέρω αρκετά μέσα από το βιβλίο, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο παιδί. Εγώ αυτό είδα μέσα στο ξεγελώντας το θάνατο. Η γραφή του είναι άμεση, είναι δυνατή, σε κάνει να ανησυχείς, να πραγματικά να αισθάνεσαι ότι και η δική σου ζωή κινδυνεύει. Αισθάνεσαι μετά να χαίρεσαι, αισθάνεσαι να ζεις τις όμορφες στιγμές που ζει αργότερα, να ζεις τους έρωτές του. Και όλα αυτά επίσης με μια πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί εκεί φαίνεται το χιούμορ ενός ανθρώπου. Αναρωτιέμαι μάλιστα αν είναι αυτό το χιούμορ ότι επέλεξε να γίνει παρουσίαση Τρίτη και 13. Δηλαδή αυτό το σκεφτόμουν, ίσως θεωρώ πιθανότατα ότι δεν είναι τυχαίο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία ότι το βιβλίο αυτό είναι 560 σελίδες. Εγώ γενικά δεν είμαι φαν των μεγάλων βιβλίων, τα δικά μου βιβλία είναι πολύ μικρά και γενικά με τρομάζουν τα μεγάλα βιβλία. Αλλά όταν τελείωσε το βιβλίο, ήθελα κι άλλο. Ήθελα να έχει κι άλλο, ήθελα να συνεχίσει, ήθελα να διαβάσω κι άλλο. Γιατί είναι μια ιστορία συναρπαστική, μια ιστορία αληθινή, μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, γεμάτη suspense. Έχουν γραφτεί αρκετά τέτοια βιβλία που μιλάνε για περιπέτειες ανθρώπων τέτοιας μορφής, κυρίως για καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Έχω διαβάσει κάποια από αυτά, αλλά αυτό που καταφέρνει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι με έκανε, γιατί θεωρώ ότι έχουμε αρκετά κοινά με τον Γιώργο, είμαστε σχεδόν συνομίλοι και έχουμε ένα μήνα διαφορά, με έκανε μέχρι ένα σημείο να δω τη ζωή με ένα άλλο μάτι, και νομίζω ότι αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος της λογοτεχνίας, αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος της τέχνης. Ευχαριστώ πολύ.